Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στα πλαίσια της διαδικασίας εσωτερικής διαβούλευσης για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων της Νέας Δημοκρατίας στους τομείς του τουρισμού και της ναυτιλίας, οι αρμόδιοι τομεάρχες πραγματοποιούν επισκέψεις σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Την Παρασκευή το μεσημέρι στο Επιμελητήριο Λασιθίου βρέθηκε η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, υπεύθυνη τουριστικής ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, και ο κύριος Γιάννης Πλακιωτάκης, υπεύθυνος για θέματα ναυτιλίας, όπου έγινε εκτενή συζήτηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου και στον νομό Λασιθίου. Και οι δύο βουλευτές επεσήμαναν την αναγκαιότητα επανίδρυσης των Υπουργείων Τουρισμού και Ναυτιλίας, δύο τομείς ιδιαίτερης σημασίας στην ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομίας. Ο τουρισμός είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της εθνικής οικονομίας, αναντικατάστατη πηγή πλούτου για οικονομίες όπως της Κρήτης, ολόκληρης της Κρήτης, όχι μόνο της Ανατολικής, στην οποία βρεθήκαμε σήμερα, επειδή βρισκόμαστε στην τελική φάση της επεξεργασίας του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για τον τουρισμό. Επισκεπτόμαστε όλα τα τουριστικά μέρη της χώρας για να ακούσουμε προτάσεις και παρατηρήσεις που θα μπορέσουμε να ενσωματώσουμε σε ένα πρόγραμμα που θέλουμε να είναι ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο. Εμείς πιστεύουμε ότι ο τουρισμός πρέπει να έχει αυτόνομο, αυτοτελές Υπουργείο Τουρισμού με σαφείς αρμοδιότητες, ένα Υπουργείο που θα έχει ένα επιτελικό ρόλο και θα χαράσει την εθνική στρατηγική για τον τουρισμό. Δυστυχώς έχουμε δει ότι δύο χρόνια τώρα η κυβέρνηση του Πασόκ έχει απαξιώσει τον τουρισμό. Δεν υπάρχει καμία απολύτως τουριστική πολιτική. Η υπαγωγή του τουρισμού σε ένα υπουργείο όπως το πολιτισμού δυστυχώς τον έχει φέρει σε μια θέση πάρα πολύ αρνητική. Δεν γίνεται τίποτα για να διαχειριστούμε τις διάφορες κρίσεις που προκύπτουν και που αμαυρώνουν την εικόνα της χώρας, ενώ περνάμε δεύτερη χρονιά χωρίς καμία απολύτως καμπάνια στο εξωτερικό. Μην ξεχνάμε επίσης το μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο θέμα της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού μας προϊόντος με τις αλλεπάλληλες αυξήσεις του ΦΠΑ. Εμείς εξ αρχής αντιδράσαμε στην επιβολή του ΦΠΑ 23% στην εστίαση. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε, παρά το ότι και ο ίδιος ο Υπουργός κρίνει ότι είναι ένα άδικο μέτρο, παρά τα αυτά το εφαρμόζει. Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση δημοσιονομικά να έχει τα αποτελέσματα που περιμένει. Την ίδια στιγμή όμως που και υποβαθμίζει την ανταγωνιστικότητά μας και οδηγεί πάρα πολλές επιχειρήσεις σε λουκέτα, σε απολύσεις, άρα σε πολύ μεγάλα προβλήματα χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Εμείς έχουμε υποστηρίξει και υποστηρίζουμε την μείωση του ΦΠΑ σε ολόκληρο το τουριστικό πακέτο, δηλαδή σε όλες τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τον τουρισμό. Μόνο έτσι μπορούμε να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα και να είμαστε ανταγωνιστικοί σε μια αγορά που ολοένα και αυξάνεται γύρω μας. Και βεβαίως τα θέματα των υποδομών, τα βασικά θέματα υποδομών, ετέθησαν και εδώ, στο νομό Λασιθίου, τόσο από τον Δήμαρχο όσο και από τους φορείς του τουρισμού. Τα γνωστά θέματα και του βορειοδικού άξονα και των αεροδρομίων, θέματα τα οποία τα σημειώνουμε και πιστεύουμε ότι είναι εκείνα τα οποία θα μπορέσουν να, με βελτιώσεις να δώσουν μια καλύτερη εικόνα και για τη χώρα μας και, και στους επισκέπτες. Όσον αφορά την σημερινή συνάντηση, ήταν πολύ χρήσιμη, επικοδομητική. Ακούστηκαν οι απόψεις των φορέων. Μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός σε επίπεδο Κρήτης ξεκίνησε από τον Άγιο Νικόλαο. Διαθέτουμε τις περισσότερες κλίνες πολυτελείας σε επίπεδο χώρας, στοχεύουμε στον ποιοτικό τουρισμό. Η Νέα Δημοκρατία ως αυριανή κυβέρνηση θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση και στον τουρισμό και στην ναυτιλία με την επανίδρυση των αρμοδίων υπουργείων και μάλιστα θα είναι υπό την εποπτεία του ίδιου του Πρωθυπουργού, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να σηματοδοτήσουμε την αξία που έχουν τα δύο αυτά Υπουργεία στην ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομίας. Εκτιμώ ότι η κυρία Κεφαλογιάννη έδωσε συγκεκριμένες απαντήσεις, εξέθεσε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στο συγκεκριμένο τομέα. Αυτή την ώρα είμαστε στο στάδιο της ολοκλήρωσης των προγραμματικών μας θέσεων σε όλους τους τομείς ευθύνης μας και θα είμαστε σε θέση πολύ σύντομα να το θέσουμε σε δημόσια παρουσίαση σαφώς και διαβούλευση.